Με μια εντυπωσιακά πολυπληθή συγκέντρωση έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου ο νυν δήμαρχος Μαλεβιζίου και εκ νέου υποψήφιος επικεφαλής της παράταξης Νέοι Δρόμοι, Κώστας Μαμουλάκης. Ο κόσμος δίνει το μήνυμά του. Ένα μήνυμα νίκης, ένα μήνυμα συμπαράστασης και ένα μήνυμα ικανοποίησης. Μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα νίκης για την επόμενη τετραετία με ένα κοινό όραμα, με αρχηγό βέβαια το δήμαρχό μας, τον Κώστα Μαμουλάκη, τον άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο. Χιλιάδες υποστηρικτές της παράταξης κατέκλυψαν το γάζι για να δώσουν το παρόν στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της παράταξης και της παρουσίασης του ψηφοδελτίου που μετατράπηκαν σε μια μεγάλη γιορτή στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Συστρατεύομαι με το Κώστα Μαμουλάκη ξανά, γιατί έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο και πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει να χάσουμε καμία μέρα. Η νίκη είναι δική μας. Με εμπιστοσύνη στον Κώστα Μαμουλάκη, στις γνώσεις, στις ιδέες των νέων υποψηφίων, βαδίζουμε προς μια νέα τετραετία. Υπάρχει λαοθάλασσα, υπάρχουν ανθρώποι που πιστεύουν στον Κώστα Μαμουλάκη, όπως και εμείς πιστεύουμε. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που σου εμπνέει εμπιστοσύνη, είναι ήρεμος, ξέρει τι γίνεται στο Μαλεβίζι, προσπαθεί για το Μαλεβίζι πολλά χρόνια. Προηγήθηκε ο αγιασμός των γραφείων από τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, καθώς και προσφωνήσεις από τον επιχειρηματία Γιάννη Λεμπιδάκη, τον καθηγητή Μανώλη Αστυρακάκη, τον δικηγόρο Γιώργο Τζοράκη, αλλά και μια πολύτεκνη μητέρα από το Τσαλικάκη. Ο Κώστας Μαμουλάκης έχει αποδείξει ότι έχει όραμα, έτοιμες μελέτες, γνώσεις. Συγκινημένος από την τεράστια ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμά του, ο Κώστας Μαμουλάκης δεν σταματούσε να χαιρετά τον κόσμο και να σκορπά ευχαριστίες.